και ανακοινώνεται. Δεν το ανακοίνωσα εγώ την αύξηση της επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας και ο κύριος Σταϊκούρας το είπανε. Και, είναι και κάτι άλλο. Εγώ, όχι, αυτή είναι η άποψη δική σου. Εγώ διαφωνώ. Όπως διαφωνούσα και με την επικυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ. Με τη συμφωνία. Και γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπου με το πρόσχημα για να χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο, είχαμε αυτή τα τελευταία χρόνια 1300% αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εγώ δεν θέλω καμία επιδότηση. Θέλω φθηνό καύσιμο. Και βενζίνη και πετρέλαιο. Δεν το κάνατε. Δεν το κάνατε. Θα είχατε περισσότερα έσοδα, είχε πει ο κύριος Αλεξιάδης, ο Τρίφωνας. Ο οποίος παραδόξως λίγες μέρες μετά αναβαθμίστηκε. Δεν αναβαθμίστηκε, έφυγε από το Υπουργείο. Κοιτάξτε, βοηθάει στη μάχη εναντίον του λαθρομπόριου αυτό που έγινε. Το λαθρομπόριο βασιλεύει. Ζει. Όχι, με σχέση σε αυτό είναι καλύτερο που είχαμε τις δύο τιμές. Και θα πρέπει να πληρώνω εγώ πολίτης. Ένα-ένα. Την αναποτελεσματικότητα. Είναι λίγο πιο σύνθετη η σκέψη. Γιατί λέει ο Νικολής τώρα, Νικολή άσχετος είσαι. Δεν θέλω επιθεώρηση εγώ. Μείωση θέλω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται να εξοικονομούμε και τη καύσιμα χρέη. Τώρα μιλάμε όλοι για τη μεγάλη κλιματική αλλαγή, άρα χρειάζεται και να υπάρχει μια τιμή που ο κόσμος δεν σπαταλάει το πετρέλαιο, γιατί δεν μπορεί να είμαστε και με την κλιματική αλλαγή και να θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τιμή πετρελαίου όπως η Αμερική. Γιατί αλλά θα με επιτρέψετε, πρέπει να φτάνει για να ζεσταθούμε. Το ξέρω. Και άρα όμως τότε τώρα παίρνετε σε άλλη λογική εσείς. Εσείς παίρνετε στη λογική για ειδικές περιοχές ότι χρειάζεται επιδότηση, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι. Συμφωνώ μαζί σας. Τότε να έχουμε επίδομα θέρμανσης και όχι επιδότηση πετρελαίου. Να επιδοτείτε και το φυσικό αέριο, να επιδοτείτε και το πέλετ, να επιδοτείτε και το ξύλο. Στις περιοχές αυτές το κυρίαρχο που καίγεται είναι πετρέλαιο. Δηλαδή στις ορεινές περιοχές στη Βόρεια. Δηλαδή το χαράτσι το έχουμε. Το χαράτσι το έχουμε για την κλιματική αλλαγή, δεν το κατάλαβα. Το χαράτσι το έχουμε για να υπάρχουν έσοδα. Υπάρχει, βεβαίως χρειάζεται. Αλλά λέω ότι όταν θέλεις να. Και εσείς το κάνατε και οι σημερινοί. Και δεν τολμάνε να ανταλλάξουν. Όταν σχεδιάζεις μια πολιτική και λες τι τιμή θέλεις, βάζεις και τα έσοδα και την κλιματική αλλαγή. Και τον κόσμο ανέκανα, τέτοιο όμως. Αλλά και ρωτάς τον κόσμο πώς μπορείς να το ελαφρύνεις καλύτερα. Είναι μέσα από το πετρέλαιο, είναι μέσα από τη εισοδηματική πολιτική, είναι μέσα από την κοινωνική πολιτική. Είναι σύνθετο το θέμα. Δεν παίρνουμε ένα θέμα και λέμε, άμα ήταν χαμηλό, θα είμαστε καλύτερα. Βεβαίως, άμα πάρεις ένα και το μειώσεις, θα είσαι καλύτερα. Αλλά αυτό είναι, αν έχεις ένα δις να ξοδέψεις, εκεί πρέπει να πάει. Πρέπει να πάει και εκεί και ένα κομμάτι να πάει σε καλύτερα νοσοκομείο, καλύτερο σχολείο. Αυτή είναι η συνθετικότητα της αριστεράς. Δεν είναι ότι παίρνει ένα μέτρο και λέει: ωραία, πάμε και το κάνουμε μόνο αυτό. Γιατί ο κόσμος έχει πάρα πολλές ανάγκες. Ναι, βεβαίως, αλλά σημασία έχει, καλοί μου συνάδελφοι, η τσέπη του κόσμου. Ακριβώς. Όπου στο τέλος. Λέει, άμα πληρώνει ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν είναι η τσέπη του κόσμου αυτό. Και έχει πάει. Άρα είναι και αυτό. Άρα δεν είναι μόνο φορολογία. Αν πληρώνει ιδιωτικά σχολεία ή πληρώνει ιδιωτικά άλλες υπηρεσίες. Βελτιώνει την εκπαίδευση άρα, δημόσια και τα δημόσια. Δεν είναι θέμα φορολογία. Είναι θέμα λάθος εκτίμησης που γίνεται διαχρονικά. Εγώ θέλω να αποφύγω την εύκολη κριτική στους πολιτικούς, γιατί οι πολιτικοί κυβερνούν. Εμείς είναι εύκολα απ' έξω οι δημοσιολογούντες να ασκούμε κριτική, αλλά από μέσα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προσέξτε να δείτε τι κάνει η πολιτεία επί σειρά ετών. Δεν μπορεί να πατάξει τη φοροδιαφυγή με τους δικούς της ελεκτικούς μηχανισμούς και το λαθρεμπόριο στο καύσιμο. Και επειδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό, χαρατσώνει τον πολίτη. Είναι λάθος. Αυτό λέμε. Το κάνανε οι προηγούμενοι, το κάνουν και οι σημερινοί. Προφανώς. Το κάνανε οι προηγούμενοι όμως για 180 χρόνια. Ναι, ναι, βέβαια. Θέλω να πω, είναι μια κουλτούρα, ένα θέσμο. Θέλω να πω. Αλλά και αυτό λέω. Και αυτό δεν είναι μια καραμέλα. 180 οι προηγούμενοι, ναι, έχετε δίκιο. Συν 4 τα δικά σας, 184. Πριν από το διάλειμμα, με ρωτήσατε ποια λάθη κάναμε και σε αυτό. Ένα λάθος είναι ότι υπερεκτιμήσαμε πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίσει αυτό το χρόνιο τώρα πρόβλημα. Μιλάτε σωστά. Αυτό. Υπερεκτιμήσαμε πόσο εύκολο είναι να το αντιμετωπίσει. Όλοι το υπερεκτιμήσατε. Όλοι το υπερεκτιμήσατε ή ορισμένοι από εσάς. Γιατί λένε ότι ο Ευκλήδη Τσακαλώτος είχε διαφορετική άποψη. Σας έχω πάντα απαντάω αυτά. Δεν απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Ό,τι κάνει η κυβέρνηση είναι συλλογική. Να την κάνω εγώ αλλιώς λοιπόν. Να την απαντήσετε. Γιατί ακόμα και για το θέμα της ΕΡΤ, για παράδειγμα, ασκήσατε δρυμύτατη κριτική.
Και λέγατε ότι ξέρετε κάτι, υπερβήκαμε τα όρια και είχαμε μια έρθει. Και σε ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ανέχεται την κριτική, κανείς δεν την ανέχτηκε την κριτική του κ. Τσακαλώτου. Να τη θέσω ξανά την ερώτηση, μήπως την απαντήσει. Κύριε Τσακαλώτε, υπάρχει κατά τη γνώμη σας, θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα εάν κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις από τις δικές σας? Διότι πολλές φορές θυμάμαι να άκουσα ανθρώπους να λένε πράγματα που, χωρίς να σας έχω ρωτήσει, αν ήμουν στη θέση σας τότε, θα μου φαινόταν ότι με δυσκολεύουν. Σας δυσκόλεψαν οι τοποθετήσεις των συντρόφων και αυτά τα οποία έλεγαν στον κόσμο? Είναι δυνατόν να έχεις μια κυβέρνηση μέσα σε μνημόνιο και να μην υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις? Δηλαδή, πώς το καταλαβαίνετε εσείς αυτό? Δεν είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις? Εγώ δεν είπα, υπάρχουν. Αν σας δυσκόλεψα να ρωτώ. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Βεβαίως. Όταν είσαι συντονιστής μια διαπραγματευτικής ομάδας, πρέπει να διαπραγματεύεσαι με τους απέναντι και να διαπραγματεύεσαι με τους δικούς σου. Γιατί και οι δικοί σου θα έχουν προτεραιότητες. Και φυσικά έχουν προτεραιότητες. Δηλαδή, αν είσαι υπουργός παιδείας, δεν θες περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Αν είσαι υπουργός υγείας, όχι επειδή θέλεις να κάνεις καριέρα σαν υπουργός παιδείας ή υγείας ή υπουργός ψηφιακής πολιτικής, αλλά αγαπάς αυτό που κάνεις. Καλά, μιλάω για τις παράλογες απαιτήσεις. Αυτό είναι μια λογική απέτηση. Είναι προφανές ότι όταν είσαι διαπραγματευτής και ο συντονιστής της διαπραγματευτικής ομάδας, τη μισή δουλειά τους έχεις με το απέναντι, τη μισή δουλειά τους έχεις με τους οικούς. Σας κάνανε τη ζωή δύσκολη, σας είπαν απίστευτα πράγματα που λέγατε, τώρα πώς να απαντήσω? Κοιτάξτε, είναι σχεδόν, η αγγλική έκφραση είναι goes with the job. Πάει με τη δουλειά, να είναι δύσκολη η θέση του Υπουργού Οικονομικών, να έχουν όλοι οι απαιτήσεις και χωρίς ιεράρχηση. Αυτό που κάνει η οικονομική ομάδα είναι να δώσει ένα πλαίσιο και να επιτρέψει, να ενθαρρύνει μια συζήτηση πολιτική για τις προτεραιότητες. Να πει ότι τόσα έχουμε, 10 ευρώ, πού πρέπει να πάνε τα πρώτα δύο, τα δεύτερα. Συμβιβαστήκατε κάπου και μετά είπατε ότι συμβιβάστηκα, αλλά ήταν λάθος. Δεν θα σου απαντήσει. Σωστά απάντησες. Αλλιώς πρέπει να γίνει ερώτηση. Επειδή με απαντάω σε όλα. Πάμε να του κάνεις. Η πραγματική ερώτηση, και θα απαντήσει εδώ. Καλά, και αυτή πραγματική ήταν. Όλες πραγματικές είναι, συγγνώμη. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Να ασκήσουμε, ας πούμε, κριτική για παράδειγμα για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση στην ΕΡΤ. Οκ. Μα η σημερινή κυβέρνηση έκανε πρόεδρο στην ΕΡΤ το διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού. Ναι, εντάξει, αλλά κάνει λοιπόν, κριτική. Η σωστή λοιπόν ερώτηση με κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση είναι γιατί δεν αλλάξατε τον τρόπο διορισμού του Προέδρου της ΕΡΤ και από το να διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζεται από μια ανεξάρτητη επιτροπή ώστε η ΕΡΤ να αποκτήσει επιτέλους την ανεξαρτησία της και να σταματήσει να είναι. Και εκεί που το κάναμε, η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε. Δηλαδή στο κεπνό που τώρα θα υπάρχει καινούργιο κεπνό. Α, το άλλαξε. Και σε έπαιρνε την ευθύνη τη Πανεπιστημίου. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το κάναμε. Κάναμε πολλά τέτοια μέτρα. Αυτό είναι άδικο. Και ο κύριος Αρκουμανέας άξιος είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως. Λέω ότι τώρα είναι επιλογή του Υπουργού. Εμάς, γιατί απαντάω ακριβώς στον συνάδελφό σας, αλλά δεν λέω για τα άτομα, είναι μόνο η επιλογή του Υπουργού, ενώ πριν, στο νομοσχέδιο που έρχεται τώρα στη Βουλή και είναι αύριο στην Ολομέλεια. Ενώ πριν υπήρχε ένας θεσμικός τρόπος που δεν ήταν επιλογή του Υπουργού για να γίνει. Καλά, τη θεσμικότητα την είδαμε και με την κυρία Θάνου που ήταν εξάρτητη αρχή, αλλά. Κύριε Τσακαλώτο, θα έρθουν κάποια μέτρα τώρα στην Βουλή. Το συζητάγαμε και με τον Γιώργο και με την Αλεξάνδρα Μανώλη. Θα τα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα. Να, τα τρία που είπατε πριν έρθω εδώ και σας άκουγα που το λέγατε, δεν τα έχω δει. Δηλαδή δεν έχω δει το φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν έχω δει το ασφαλιστικό. Οπότε με ρωτάτε για κάτι που αν το. Αν είναι εδώ, περιμένετε να τα δείτε πρώτα. Κοιτάξτε, για το ένφια το ψηφίσαμε παρόλο που είχαμε ενστάσεις για τη δοσολογία. Δηλαδή, όταν έχεις 200 εκατομμύρια και τα 100 εκατομμύρια τα δίνεις για ανθρώπους που έχουν σπίτι με 500.000 σπίτι και πάνω, δεν είναι η πρώτη ανάγκη, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό που πάει και πίσω σε αυτό που λέμε για προτεραιότητα. Θεωρούμε δηλαδή ότι είσαι σε δύσκολη θέση, γιατί δεν θα το έκανες εσύ έτσι, θα έχεις άλλο. Άρα, βλέπετε πολιτική. Λοιπόν και ότι είναι θετικό να το ψηφίσετε. Ναι, έτσι πρέπει. Και κάτι άλλο τώρα, πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Χάσατε τις εκλογές, τελείωσε. Κάνετε την αυτοκριτική σας, αν την κάνετε, θα την κάνετε και στο συνεδριό σας. Θέλετε εσείς υπέρ της άποψης να εκλέγετε από πού ο πρόεδρος του κόμματός σας? Η πραγματική μου άποψη είναι από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά ο συμβασμός είναι μέχρι τώρα και αυτό θα μείνει, ελπίζω, από το συνέδριο. Από το συνέδριο. Κάνετε αρνήματα κεντροαριστερο-δεξιά. Θέλετε να αλλάξετε φυσιογνωμία, θέλετε να πάτε λιγάκι προς την σοσιαλδημοκρατία από την αριστερά? Κάνουμε ανοίγματα σε κόσμο που έχει έρθει και μας ψηφίζει
να μας βοηθήσει πιο ενεργητικά για να διαμορφώσουμε... Οι οποίοι ασκούσαν εντονότατη κριτική σε εσάς. Εντάξει, σωστό είναι. Ήμασταν κόμμα το 3%, δηλαδή σχεδόν όλοι κάναμε κριτική σε εμάς. Δηλαδή. Άρα να απαντήσω όμως, γιατί βάζετε 4-5 ερωτήσεις συγχρόνως. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία ενάμεσα στο 32%, 31,5%, και τι συμβολή έχουμε, τι παρουσία έχουμε στην κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε επιμελητήρια, σε συνδικάτα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο κόσμος που έρχεται είναι κόσμος που έχει αυτές τις εμπειρίες, είτε από τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από κάποιο επιμελητήριο, μπορεί να είναι από σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, που φέρνει δικές του εμπειρίες, αλλά ξέρει ότι έρχεται σε ένα αριστερό κόμμα. Αν ήθελε να μείνει στη κεντροαριστερά, θα έμενε και θα πήγαινε στο κοινά. Όμως πρέπει να κάνει ή θα πήγαινε ιδιαίτερη... στο μέρα. Άρα, μήπως... δεν κάνουμε άνοιγμα προς το κεντρό χώρο. Κάνουμε άνοιγμα στο κεντρό χώρο που έχει καταλάβει αυτός ο κεντρός χώρος ότι το κέντρο έτσι πως έχει διαμορφωθεί. Μάλιστα. Στη Βρετανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία δεν έχει τροπική. Γιώργο, μας μια απάντηση σε κάτι νομίζω. Νομίζω όχι, μας λέω ότι το κέντρο μας έφερε σε αυτή την κρίση. Πριν από την κρίση... Ο Μπλέρ, ο Σιμίτης ήταν στα πράγματα. Ο Σρέιντερ, ο Κλίντερ. Mm-hmm. Αυτό το κέντρο που κάτω από αυτό το κέντρο δημιουργήθηκαν αυτές οι ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς. Εδώ το κέντρο έχει σημασία. Δηλαδή, αυτό που λέτε μου δίνει μια έμεση απάντηση. Πώς εάν για παράδειγμα έρθει ο Μητσοτάκης αύριο το πρωί και προτείνει έναν κεντροαριστερό για πρόεδρο της Δημοκρατίας, εσείς θα συμφωνήσετε στην κεντροαστροφή σας, θα πείτε είναι κεντροαριστερός, περιχαρακωνόμαστε στην αριστερά. Εγώ δεν λέω, δεν κάνω καμία περιχαράκωση. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω πώς αντιμετωπίζεις την κρίση. Μάλιστα. Και την πολιτική κρίση κεντροαριστερό που έχουμε στην Ευρώπη. Και λέω με κεντρώες πολιτικές, με κεντρώες πολιτικές δεν το κάνεις. Με κεντρώες πολιτικές δεν το κάνεις. Λοιπόν, ας μου λέτε ένα άτομο κεντρό, μπορεί να υπάρχει αξιολογότατο κεντρό άνθρωπο που μπορεί να γίνει πρόεδρος. Σας εξαντλήσαμε ή όχι με τις ερωτήσεις. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει ο Υπουργός. Ήρθε η ώρα μετά την πίεση πάνω από 10-20 χρόνια του παγκόσμιου φιλελευθερισμού στο σύστημα, ήρθε η ώρα για την αριστερά να κυβερνήσει. Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει ο Υπουργός. Και αυτοί που έρχονται, γιατί έρχονται, για να είναι στην κεντροαριστερά. Γιατί έρχονται δηλαδή, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Με συγχωρείτε κύριε. Τι είπατε. Η αριστερά δεν ήταν στην εξουσία. Εγώ όταν λέω να κυβερνήσει, εννοώ να φτιάξει το δωμάτιο, όχι να καθίσει μέσα στο δωμάτιο. Δεν ήταν στην εξουσία, ήταν στο δωμάτιο της εξουσίας. Ήρθε η ώρα να βάψει το δωμάτιο. Ήταν ωραία λυθεί, να το φτιάξει. Έχει και μια πολύ μεγάλη ιδεολογική δουλειά να κάνει η αριστερά. Να πείσει τον κόσμο, για παράδειγμα, για πράγματα που δεν το έχει πείσει. Και αυτό ήταν μέρος της δυσκολίας. Για παράδειγμα, ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί να είναι μέρος της λύσης και δεν είναι μέρος του προβλήματος. Ότι χρειάζεται και η φορολογία, αν θέλεις να έχεις κοινωνικό κράτος. Αυτά τα πράγματα είναι ιδεολογική μάχη. Θα φορολογείς όμως και γιατί. Ακριβώς. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε στο συνέδριό μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το συνέδριο.